στο κόκκινο και μάλιστα παρουσία ακόμα και αστυνομία σε κατάσταση στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Το απόγευμα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ προχώρησαν σε συγκέντρωση στην είσοδο του κτηρίου. Εργαζόμενοι στο ΙΝΕ, στο Ινστιτούτο και στο εργατικό κέντρο. Ήμουνα στο γραφείο με δύο μέλη της διοίκησης και ένα της εφορευτικής, όπου εισέβαλε ο συνάδελφος Αγγελόπουλος, ο Ταβουλάρης και άλλα δύο άτομα τα οποία δεν γνωρίζω. Δέχτηκα απειλές. Είπε ότι να φύγουνε, θα αφήσει την πόρτα ανοιχτή να φύγουν οι εργαζόμενοι. Μου είπε ότι γιατί πήγα, ότι θα μαρτυρήσω που πήγα στον εισαγγελέα στις 3 Δεκέμβρη και κατέθεσα και κάναμε μήνυση εγώ και η δικαστικός για την παρεμπόδιση της εκλογικής διαδικασίας, ότι μετά τις εκλογές θα δω τι έχω να πάθω. Είναι κάτι το οποίο τα επαναλαμβάνει όπου και να με βρει, δηλαδή στα δικαστήρια θα δεις δυνατά, με διασύρει δημόσια, θα δεις τι έχεις να πάθεις μετά τις εκλογές. Απείλησε τους συναδέλφους μου. Φυσικά, ακούστε, οτιδήποτε και να μας συμβεί. Ήσασταν όμοιρος δηλαδή. Ήσασταν όμοιρος. Ήταν στην αρχή κατέβηκε ο συνάδελφος. Είχε κατέβει ο συνάδελφος. Και είχαν βάλει αλυσίδες. Στην πόρτα και ήμασταν κλεισμένοι επάνω. Άρχισαν οι εργαζόμενοι να αισθάνονται δυσφορία. Τώρα εδώ λέγανε τους πάντα πηγήσαμε. Ίσα που δεν τη φίλησα πάλι που πήγα. Για να την κατέβουν ασκώς. Σε παρακαλώ κατέβα. Τα μέλη των συνδικάτων κατήγγειλαν πως η Δίξη επιχείρησε και πάλι να ορίσει νέα διοίκηση ακόμα και τη στιγμή που έχει παραιτηθεί η Εφορευτική Επιτροπή. Ωστόσο, από την πλευρά της, η πρόεδρος Σταυρούλα Νικολάου δήλωσε πως κρατήθηκε όμοιρος, όπως και άλλοι συναδελφοί της. Ωστόσο, λίγο αργότερα κατέβηκε από το κτίριο. Άκουσον. Αυτή η ηγετική ομάδα, που είναι ένας μικρός μηχανισμός της εργοδοσίας, 5-6 άνθρωποι όλοι και όλοι, όχι μόνο της αστικής τάξης εδώ και όλων των μηχανισμών, είναι αυτοί που είχαν εξασφαλίσει να φέρουν τα ΜΑΤ αύριο εδώ, που είχαν πάει στον εισαγγελέα και κλαίγανε σαν τις μωρές παρθένες στα 60 τους. Έφτασαν το πρωί να πάνε να ζητήσουν να διοριστεί προσωρινή διοίκηση με 17 πασκίτες υποψήφιους από το ψηφοδέλτιό τους. Οι μάσκες έπεσαν. Φάνηκε από την παρέτηση της Εφορευτικής Επιτροπής που προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να κρατήσουν τις καρέκλες τους αυτή η ξεφτύλα στην ουσία ηγετική ομάδα. Δεν θα τους περάσει. Η νοθεία δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα θα υποβάλουν με τη δική τους σφραγίδα πραγματικά να εκλεγεί ένα εργατικό κέντρο το οποίο να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουν αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους. Στο μαγικό σταθμό, στην καρδιά της Καλαμάτας, το σκηνικό θυμίζει παραμύθι. Με οικοδεσπότη τον Άι Βασίλη, σε ένα ονειρεμένο εργαστήρι, η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Τι ξωτικά και νεράιδες, τι θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις καραγκιόζι, τι συναυλίες καραόκε και αμέτρητα παιχνίδια για γέλια και διασκέδαση. Τι εκπλήξεις, όλα θα τα ζήσετε στο μαγικό σταθμό. Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο χωριό σας περιμένει στο παλιό σταθμό ΟΣΕ, στην καρδιά της Καλαμάτας. Αυτές είναι οι γιορτές, παιδιά! Το χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Είστε όλοι καλεσμένοι!